τραγουδέ. Πιο δυνατά. Ως πασοκλαβάνιας είμαι. Γίνεται χαμός αυτή τη χώρα και δεν βγαίνει ούτε ένας πούστης να μιλήσει. Καλησπέρα σας. Καληνύχτα σας, ο επόμενος. 38,5 λεπτά. Δεν έχει γίνει τίποτα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτοί οι κουραβιέδες που κάνουμε είναι οι σούπερ κουραμπιέδες που έχετε φάει ποτέ. Ο κόσμος σήμερα ήταν άψογος. Δυστυχώς η ομάδα δεν κατάφερε να παίξει όσο καλά όσο έπρεπε. Είχα πείρεμα. Και άμα πίνω κάνω μαλακίες, δεν το ξέρεις. Χαρητήρια για την αγωνιστική του εικόνα. Το σύμπαν δεν με πιάνει, πίνω πούπες με βενζίνα. Είναι παρά υποτίθεται ότι είναι παράδειγμα για τα μικρά παιδιά που έρχονται να παρακολουθήσουν μπάσκετ. Τα ίδια υλικά βάζω κι εγώ, τα ίδια υλικά βάζουνε. Κι αυτός έχει ο κουραμπιές που μυρίζει σαν αλεύρι. Πρωτομαγιά, αντί να φύγει ο κόσμος, έκατσε στην Αθήνα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Να μαυρώσει, επειδή γιατί, επειδή να μας κάνει έτσι τα αυτιά του. Είχα πιει εμένα για εκεί τη μέρα και όταν πίνω χέσαι εμένα. Κάνω έκκληση στον κύριο Κοντονή. Θα γίνουν άσπρη κρέμα. Όταν γίνουν άσπρη κρέμα, είναι έτοιμα για να προχωρήσω. Θα ψήσω, παιδιά, στον αέρα ψήνω τον κουραμπιέ μου. Από αυτές τις κινήσεις θα διώξουμε όλο τον κόσμο. Θα φύγουμε κι εμείς οι ίδιοι που βάζουμε τα λεφτά μας. Είναι ωραία, άντε φεύγα από εδώ ρε. Φέμψε τι φεύγα ρε. Άντε ρε φεύγα από εδώ ρε. Πα πα πα, χεία ψήσει εμένα. Όποιος σας δικάει γαμπροσί, ναι ρε! Όποιος σας δικάει γαμπροσί, ναι ρε! Τσόκελο! Συνεχίζεται! Κουραμπιέδες, συνεχίζεται το τσόκελο! Κάτσε γιατί εδώ πέρα θα μπλεχτούμε με τις καρέκλες. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε βαζελάκια? Όποτε θέλαμε παίρναμε τη διαφορά. Είχατε ένα διαιτητή όμως που τον λέγανε Καρατζαφλέρη, πώς τον λέγανε, Καρακατσούλη. Ο Καρακατσούλης, καμικάζι είναι ο διαιτητής. Και κατάφερε με τα σφυρίγματα που δεν υπάρχουν αυτά τα σφυρίγματα, δεν υπάρχουν, να μειώσει τη διαφορά. Πήγαμε 14-15 πόντους, το πήγαμε στους 6. Δεν έχετε ομάδα, είστε ένα μπουρδέλο. Όπως σας το λέω, ένα μπουρδέλο είστε. Το τσόκελο συνεχίζεται. Μην παρεξηγέστε. Τα δικά σας εκεί πάνω που τα συνθήματα είναι καλά. Εγώ σας τα λέω και από εδώ και από το γήπεδο. Την Τετάρτη 2-0. Και την Κυριακή 3-0. Τρεις νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και δύο που έχουμε, μία στο πρωτάθλημα στο ΣΕΦ και μία στο ΆΚΑ, 5. Ας όψετε εκείνη η τραγωδία που έγινε στον αγώνα κυπέλου και πήρατε ένα κυπελάκι. Το πρωτάθλημα είναι στον Πειραιά. Η ομάδα, παρόλο που έχει κάποιο άγχος, δικαιολογημένο βέβαια, αλλά η αξία των παιχνών του Ολυμπιακού απέναντι σε αυτούς τους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε τρεις κλάσεις ανώτεροι. Όπως σας το λέω, τρεις κλάσεις ανώτεροι. Προηγηθήκατε 23-10 και μετά φάγατε ένα 18-0 και πήγε 28-23. Όποτε θέλαμε, σας παίρναμε τη διαφορά. Και σας λέω και πάλι, ο αγώνας έπρεπε να είναι από 20 πόντους και πάνω.
Δεν σας λέω για 35 πάλι, ούτε για 42 πιο παλιά. Το 42 βγαίνει από την οθόνη, από ό,τι βλέπετε. Το 35 είναι ακριβώς στη διάμετρο της τηλεόρασής σας. Τώρα εσείς την Τετάρτη έχετε άλλο ένα καμικάζι που λέγεται Αναστόπουλος. Όχι ότι οι άλλοι δύο, και οι άλλοι δύο θα είναι τουλάχιστον 60-40 υπέρ σας, όπως και αυτοί οι δύο σοσέφ ήταν 60-40 υπέρ σας, ο Καρακατσούλης ήταν 100-0. Λοιπόν, στην Τετάρτη θα έχετε τον Αναστόπουλο, 100-0 κι αυτός, αλλά πάλι θα χάσετε. Το τσόκελο συνεχίζεται. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Και θα σας δώσω και μια είδηση που την έχετε ήδη μάθει, αλλά όχι φαντάζομαι όλοι. Αν και εσείς είστε μέτρα να μπαίνετε στο ίντερνετ, να το παίζετε Ολυμπιακή και να λέτε κατά του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, κατά του Μαρινάκη δηλαδή, κατά του... ακόμα και του Αγγελόπουλου, ακόμα και του Πρόεδρου του Εραστέχνη, να λέτε ψέματα και να το παίζετε Ολυμπιακή, βέβαια είστε Παναθηναϊκοί. Αλλά βγαίνετε με την ιδιότητα ότι είμαι Ολυμπιακός και έχω αγανακτήσει, ρε παιδί μου, πήρα πάλι πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πιστεύω αυτοί που μπαίνετε και τα διαβάζετε αυτά, θα έχετε ήδη μάθει ότι ο Ολυμπιακός, βαζελάκια, δεν πρέπει να το ξέρετε όλοι αυτό, ο Ολυμπιακός στην καινούργια χρονιά θα έχει τσόκελο και στο γυναικείο μπάσκετ. Πώς σας φάνηκε? Ο Ολυμπιακός θα κατέβει του χρόνου στο πρωτάθλημα με ομάδα μπάσκετ γυναικών. Πάει και εκεί. Δεν θα το κάναμε, αλλά επειδή μας πάτε τα νεύρα με τη λάσπη, που αυτή είναι η δουλειά σας, όπου σας βρίσκουμε, και να σας πω και κάτι, άμα έχετε τα φρύδια, φτιάχτε κι εσείς μια γυναική ομάδα στο πόλο που δεν έχετε. Όπως πάει καλά στο πόλο αντρών η ομάδα του Παναθηναϊκού, φτιάχτε και μια γυναικεία. Και όσον αφορά για τους αεξίδες, να πω και για αυτούς κάτι. Καθίστε καλά με τον τίγρη σας, που σας έχει γελάσει. 2 χρόνια δεν είπε, θα έχετε το γήπεδο. Πού το γήπεδο? Πάει το γήπεδο. Πάει το γήπεδο. Καθίστε καλά κι εσείς, γιατί θα φτιάξουμε και εκεί handball, ομάδα handball, και δεν θα παίρνει πρωτάθλημα. Καθίστε καλά, μην τα βάζετε μαζί μας. Μην τα βάζετε μαζί μας. Γνωστό ότι όποιος τα βάζει μαζί μας, ή εντός ή εκτός γηπέδου, το εντός εμένα με ενδιαφέρει. Και το εκτός η αντιπαράθεση που έχω με έναν παδό, ρε παιδί μου, του πω, λέω, τι ομάδα έχεις εσύ, κατάλαβες τι λέω. Για τέτοια λέω τα εκτός. Λοιπόν, λέει σήμερα, διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός, να τιμωρηθεί και να κλείσει το ΣΕΦ. Το πρώτο που πρέπει να κλείσει είναι το γήπεδο της Κυψέλης. Το δεύτερο είναι ο τάφος του Ινδού. Και αφήστε το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ τι έγινε? Άναψε ένα καπνογόνο στο τελευταίο κάθισμα, στην οροφή σχεδόν επάνω, πάνω-πάνω, δεν έπεσε ποτέ μέσα, και έπεσαν και 3 στρακαστρούκες. Ενώ εσείς μπήκατε μέσα πριν λίγες μέρες. Και ακούσατε και τον φιλάθλο του Παναθηναϊκού τι έλεγε. Δεν είναι πρόεδρος, φιλάθλος είναι. Μπράβο στον κόσμο του Ολυμπιακού για εχθές. Φανταστική ατμόσφαιρα. Την Κυριακή θα είναι ακόμα πιο ωραία. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι η ομάδα μας. Πολλά αθλήματα, πολλά πρωταθλήματα. Το 10ο θα είναι αυτό. Η 10η κούπα από τις 13 που διεκδικούσε ο Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς. Από τις 13, οι 10 είναι στον Πειραιά.
Του χρόνου εγώ πιστεύω να πάρουμε και τις 13. Όπως σας το λέω. Και μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα. Το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο που αρχίζει 24 Αυγούστου το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Σαν να μην έχουμε πάρει κανένα. Και το κύπελο. Για τα διαρκές που με ρωτάτε πριν αρχίσει η εκπομπή, μου φαίνεται 1η του Ιούλη θα βγουν τα διαρκές. Αλλά μπορεί εύκολα, αύριο θα γράφουν και εφημερίδες, δεν ξέρω, το ίντερνετ και αυτά τα διαβάζετε ακόμα πιο σίγουρα. Ένας άλλος πάλι φίλος μου λέει για τις μεταγράφες του ποδοσφαίρου. Μην βιάζεστε, σίγουρα χρειαζόμαστε 4 με 5 παίχτες που να έχουν τη φανέλα στο σπίτι τους. Δεν θα πω ονόματα, θα πω μόνο ότι οι θέσεις που θα πάρουμε τους παίκτες αυτούς είναι το center back, ένα οχτάρι, δύο, ένα αριστερό χαφ, οχτάρι, καταλαβαίνετε, δύο, ένα center forward, τρεις, μεταγραφές, 4 με ένα extreme ακόμα. Και άμα φύγει ο Ντουρμάς, τον να αγοράσει καμιά ομάδα, θα υπάρχει κι άλλο extreme, 5. Ήδη ο Ολυμπιακός, γιατί μου το λέγατε και την Παρασκευή αυτό, ήδη ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο έχει 30 παίχτες. 30 αυτή τη στιγμή. Με αυτούς που ήδη έχουν φύγει. Δικοί μας παίχτες. Ήδη σήμερα υπέγραψε νομίζω και ο Γιαννότας της Τρίπολης. Και ό,τι υπάρχει καλό στην Ελλάδα το έχουμε αγοράσει από Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, θα δείξουμε στη συνέχεια γιατί το ζητάει πολύ κόσμος. Και το βίντεο αυτό να μάθει ρε παιδί μου όλος ο κόσμος τι απατεώνες πρόεδρους έχετε. Και δεν το λέω εγώ ρε παιδί, το λένε εδώ δημοσιογράφοι, από εκεί πάω και τα βρίσκω και εγώ, πώς τα βρίσκετε κι εσείς. Εμείς όμως λέμε αλήθεια, δεν είμαστε εκπομπή Θωμαίδη με ψέματα. Πάλι θα, να σας πω και κάτι, αυτά που βγάζουν τώρα πάλι κάτι, τιμωρήθηκε ένας παίκτης, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας ήταν μάγκας ο Γεωργιάς να το έλεγε τότε το 13, τον Ιανουάριο το 13, ότι μας είπε να το παίξουμε over, καμία σχέση Ολυμπιακός, για πάρτε το σαν το θέμα, να σωθεί η ΑΕΚ, μια και ήταν και υπάλληλος της ΑΕΚ. Και παίκτη της ΑΕΚ και τώρα είναι υπάλληλος της ΑΕΚ. Λοιπόν, να πάμε, δεν έχω πολλά να πούμε σήμερα, για τον μπάσκετ σας είπα, όποτε θέλαμε, φέραμε τη διαφορά, υπήρχε αυτός ο Καρακατσούλης, ο διαιτητής, που εκτέθηκε ανεπανόρθωτα σε μια ομάδα του Παναθηναϊκού που παραπέει, που πάει από το κακό στο χειρότερο και του χρόνου ακόμα χειρότερα θα πάει, να προσπαθεί να τη σώσει από τη διαφορά, από πολλούς πόντους δηλαδή. Αυτοί οι δύο ξένοι του Παναθηναϊκού μου φαίνεται είναι καλοί παίκτες που πήρατε, πρέπει να τους κρατήσετε. Ειδικά ο ένας, καταρχήν ήταν και δύο άποντοι. Ειδικά ο ένας που πήγε και φάγε κάτι παϊδάκια μετά τον αγώνα στην Κηφισιά και έπινε κρασάκι, αυτός μου φαίνεται είναι καλός παίκτης. Το τσόκελο συνεχίζεται. Τσόκελο! Το είχατε βγάλει κάποτε. Πάθατε τότε κάποτε, συνεχίζετε το κάποτε μέχρι και τώρα. Και του χρόνου ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σου, Ρετάκη. Γεια χαρά, ποιος. Έγινε ο Λευτέρης. Έλα, Λευτέρη, τι κάνεις. Τι γίνεται. Ωραία. Εδώ για τον μπάσκετ λέμε. Τι, για τον Καρακατσούλη. Ποιος είναι αυτός πάλι. Αυτός που βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μην φάει πολλούς πόντους. Διαφορά. Πάλι κι άλλοι βγαίνουν, ρε, και άλλοι βγήκαν. Αυτό το... Δεν αυτοί με τίποτα. Έχουν βγει 100 διαιτητές. Τι γίνεται. Αυτό το μαγαζί τέτοιους διαιτητές δεν βγάζει. Βγάζει, δεν σταματάει ποτέ. Έχει πάντα. Την Τετάρτη θα έχει τον Αναστόπουλο. Τάκη. Νέλα. Και με 6 και με 7 και με αμούστακα και με ξεαμούστακα και με... Και με ό,τι θες, ναι. Μαρτύριό τους δεν τελειώνει ποτέ. δεν έχει τελειωμό. Έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη, ναι. Σε όλα τα αθλήματα και έχει πάει η φάπα σύννεφο. Δεν έχει τελειωμό. Δεν σταματάει ποτέ.
Δηλαδή, αυτό που έχουν πάθει, δεν νομίζω να το έχει πάθει άλλη ομάδα σε όλη την Ευρώπη γενικά. Και τώρα τι, να σου πω. Τι. Με το γυναικείο μπάσκετ τι γίνεται, τα έχεις μάθει. Βέβαια, εγώ το είπα και τώρα. Και εκεί δεν θα σταματήσουν να παίρνουν τα όποια πρωταθλήματα έχουν πάρει. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τι έχουν τραβήξει. Άσε, εγώ, Τάκη μου, σοβαρά σου μιλάω, δεν θέλω. Δηλαδή, μην τους πειράζεις, αλλά δείξε λίγο έλεος. Έλεος αυτούς που βρίζουν και συκοφαντούν την ομάδα μου δεν υπάρχει. Για Παναθηναϊκούς που είναι σωστοί, θα είμαι κι εγώ σωστός. Για Παναθηναϊκούς που βγάζουν μόνο χολή, αδικαιολόγητη και ψεύτικη ενάντια του Ολυμπιακού, δεν θα σταματήσω ποτέ μέχρι να πεθάνω. Εντάξει, Τάκη μου, είναι βαρύ αυτό που με τραβήξει. Τι είναι? Είναι χοντρό αυτό που με τραβήξει και είναι και χρόνια ολόκληρα, δεν είναι μόνο τώρα. Πάει χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Εντάξει, πρέπει λίγο να τους καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, και με 8 να παίξουν στο μπάσκετ, πάλι τους καταλαβαίνουμε. Ένα μπάσκετ που είχαν μείνει, πάει και αυτό. Δηλαδή, πώς θέλουν να νιώθουν. Ένα μπάσκετ είχαν, πάει και το μπάσκετ εδώ και χρόνια, έτσι. Γιατί το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, είναι πολύ καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη από αυτούς, ας στην Ελλάδα, στη Βρωμιά, που έχουμε μπλέξει. Ναι, στην Ευρώπη αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και για να μην σου πω και η καλύτερη, έτσι. Για μένα η καλύτερη. Με αυτό που έχει κάνει με όλα τα Final Four, με τα ευρωπαϊκά και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στην Ευρώπη και δεύτερος στην Ελλάδα, δεν γίνεται αυτό. Ναι, βέβαια. Εδώ 15 χρόνια είναι η ίδια ΚΕΔ. Δεν υπάρχει αυτό. 15 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Ναι, γίνεται όμως, γίνεται πουθενά αλλού αυτό να είσαι πρώτος στην Ευρώπη και δεύτερος στην Ελλάδα. Σε καμία χώρα δεν γίνεται αυτό. Πες μου, το έχεις ξανακούσει αυτό. Όχι, βέβαια. Άντε να γίνει ένα χρόνο, λες. Ναι, σωστά. Άντε, μία. Ναι. Αλλά να γίνεται τώρα κάθε χρόνο δεν γίνεται τώρα. Όχι, βέβαια. Και νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά τα δικά μας είναι. Όχι, ούτε ψεύτικα, ούτε στα συγγνώμη, ούτε τίποτα. Τα ευρωπαϊκά τα δικά μας είναι καθαρά, πυρεώτικα και μάγικα. Και εκτός Ελλάδος. Και εκτός Ελλάδος. Και μας έχει βγάλει το καπέλο αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη, αλλά όχι η Ελλάδα. Μπερδεύεσαι. Όχι, στην Ελλάδα είμαστε δεύτεροι. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε, ναι. Ναι, έτσι λένε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω συλληπιτήρια στον κόσμο του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει. Έχει δείξει από τώρα και στο Βόλι τι κάνουμε αυτή τη στιγμή και ποιο προπονητή φέρνουμε πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά. Και οι παίκτες που θα φέρουμε θα είναι κλάση αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να κάνουμε και εκεί κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Έχουμε δώσει πολύ αγώνα όλοι μας. Όλοι μας όμως. Από το τελευταίο μέχρι το πιο ισχυρό. Ο Ολυμπιακός ενωμένος δεν έχει να αποβληθεί τίποτα. Η δυναστεία θα συνεχίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταματάμε πουθενά. Και με ό,τι δολιοπλοκές και όλα τα πάντα, ο Ολυμπιακός δεν θα σταματήσει πουθενά όμως. Πουθενά. Με προτεστάτες αυτοί που ξέρουν όλοι, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι εκεί που είναι όλα αυτά τα χρόνια. Και όσο αυτοί προσπαθούν να μαυρίζουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, τόσο μας κάνουν πιο πολύ και αγριεύουν και δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο. Και από ό,τι θυμάσαι ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είπε ότι πλέον στόχος μου είναι το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη και ένας τελικός. Αυτό μην το ξεχνάς, γιατί ό,τι λέει ο πρόεδρος, νομίζω ότι τώρα ό,τι έχει πει 100% έχει πέσει μέσα. Άσχετα αν δεν έχει πει για τα κύπελα και μας είπε ψέματα. Γιατί δεν είπε ότι θα παίρνουν και κύπελα, είπε για 20 συνεχόμενα. Άλλα 15 θέλουν. Άλλα 15, ναι, αλλά είπε ψέματα. Για κύπελα δεν μίλησε. Και κάθε και παίρνουν και κύπελα. Το ξέχασε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι καταδικαστέων. Αυτό πρέπει να πέσουμε στα δικαστήρια πάλι. Τέλος πάντων. Τάκη, να σου πω κάτι. Έλα. Να πω την γραμμή. Ναι. Την Πέμπτη στα Γένεια, σε περιμένουμε. 8 η ώρα, θα πάρει τα Μπράδες. Α, ναι, σε όλα. Ελισπόντου, στην Νίκαια. Ελισπόντου, ναι, στην Νίκαια. Ναι. Όλος ο Ολυμπιακός κόσμος θα είναι εκεί από όλα τα τμήματα. Θα το γιορτάσουμε όλα μαζί. Εντάξει, Δευτέρη μου.
Θα σε περιμένουμε και σε ένα εκεί, εντάξει. Βέβαια. 8 η ώρα την Πέμπτη. Την Πέμπτη, καλά που μου το είπες, δε. Το ήξερα, βέβαια. Μου το θύμισε. Εντάξει, τα κάνω. Έγινε, να είσαι καλά, φίλε. Λευτεράκο μου. Έλα, άντε, μιλάμε. Για χαρά, γεια. Το βίντεο λέει πότε θα το βάλουμε. Να σου πω κάτι. Σε λίγο θα το βάλουμε το βίντεο αυτό της Παρασκευής. Περιμένετε. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Συγχαρητήρια για την νίκη με τον Παναθηναϊκό. Τι ομάδα είσαι εσύ? Εγώ ΑΕΚ είμαι. Αυτός ο ΑΕΚΖΙΣ που σου έχω πει να μην παίρνει, καλό βράδυ. Εσύ δεν θα ξαναπάρεις ποτέ σου έχω πει. Για να μάθεις να μιλάς καλά. Και είσαι και μικρός. Καλησπέρα. Όλοι οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ θα πάρουνε εκτός από σένα. Εμπρός. Τάκη. Ναι. Βρήσε. Τάκη, με ακούς? Ναι, ακούω. Τάκη, με ακούς? Ναι. Έλα, καλησπέρα. Χαμένη τηλεόραση. Ναι. Την τηλεόραση χαμήλωσε. Εγώ τη χαμήλωσα την τηλεόραση. Μην ευρυγάζεις. Κάτσε λίγο να απομακρυνθώ. Με ακούς, Τάκη, τώρα? Τώρα σ' ακούω. Χαίρομαι που είσαι Ολυμπιακός. Εσύ τι ομάδα είσαι? Είμαι Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Για να σου πω γιατί σε έκλεισα. Γιατί είπες μην ευρυάζεις. Το τι θα κάνω δεν σε αφορά. Γι' αυτό σε έκλεισα. Θα μου πεις εσύ μην ευρυάζω. Άμα δεν παίρνει το μυαλό σου εστροφές ότι πρέπει να χαμηλώσεις την τηλεόραση, τι θα κάνω εγώ? Θα μου πεις και μην ευρυάζω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι τόσο ήρεμο, ρε φίλε. Λίγο να έχεις νεύρο θέλω. Ακάκιος εδώ. Πώς? Ακάκιος. Και εδώ ο Μίσκο. Άντε, γεια! Ρε εσύ στο διάρκειο. Ρε εσείς πάτε καλά, ρε. Και τι τραβάω, ρε. Όποιος σας δικάει, γαμπροσί, ναι, ρε. Όποιος σας δικάει, γαμπροσί, ναι, ρε. Τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιακός από Ακάκιο? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τάκη. Δεν τη βλέπω καλή τη βραδιά. Άστο, κύριε Τάκη, θα με λες. Έλα, φίλε. Έφυγε. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Τάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν ρωτήσω. Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ναι, για πες. Θέλω να σε ρωτήσω την Κυριακή. Ολυμπιακός. Θέλω να σε ρωτήσω την Κυριακή για τον αγώνα. Πότε βγαίνετε εισιτήρια? Την Πέμπτη, φαντάζομαι, θα βγουν εισιτήρια. Την Πέμπτη. Ναι. Εγώ λέω να κατέβω κάτω στο μάτς, δεν ξέρω, μπορεί να το φάμε κιόλας. Ναι. Παιδιά, 2-0 Τετάρτη, τα εισιτήρια την Πέμπτη θα υπάρχουν και την Κυριακή 3-0 να τελειώνουμε, να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Όλα καλά. Ναι, τι. Τι είπε. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Το γεια δεν σου κάνει εσένα, πρέπει να πω καλησπέρα. Τι τραβάω, ρε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Νίκος είμαι, από Σιτία. Γεια σου, Νίκο. Κρήτη. Ναι. Έχω ανέβει τώρα για τους αγώνες. Σε είχα δει και στο ΆΚΑ. Είχαμε μιλήσει. Ναι, μπράβο. Ήμουνα μέσα στο ΆΚΑ, είχα πάει στο... Με την Ξάνθη. Πόλο.
Ναι. Τώρα προχθές ήμουν στο ΣΕΦ. Ρε Σιτάκη, ήθελα να σου πω κάτι. Τι. Αυτοί οι Παναθηναϊκοί έχουν τρελαθεί τελείως. Το έχουν κάψει τελείως. Και το έχουν κάψει. Το έχουν κάψει. Είδες, ανεβάσανε τη φωτογραφία με τους Λούκα. Τι, δεν το είδα. Πού να το πω. Δεν είδες που πανηγυρίζει ο Λούκας και λένε. Κάνουν το 666 του αντίκρου και κάτι τέτοια λένε. Δηλαδή τα παιδιά θέλουν να πάνε να κλειστούν μέσα σε κανένα τρολοκομείο. Τι έκανε ο Λούκας, τι 666. Έχει κάνει όπως το βάζει ένα τρίποδο και πανηγυρίζει, κάνει το χέρι, κάνει το χέρι του. Έτσι, ναι. Ναι. Okay. Και έχουν βγάλει και λένε κάτι για να ζητήσει, κάτι τέτοια λένε. Δηλαδή αυτό του φανούλι. Απαράδεκτο, δηλαδή παίζονται. Περίμενε. Αυτό του φανούλι τι είχαν βγάλει γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό τι είχαν βγάλει. Τώρα το βγάλανε, γιατί σπάνω ότι καλά είναι για 666 ή κάτι τέτοια, λένε αντίκρουση ή τέτοια. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι καμένοι τελείως. Επειδή έκανε έτσι ο Σλούκας. Επειδή έκανε έτσι, ναι ρε. Και τι έκανε. Αυτό τι είναι 666. Δηλαδή παλεύονται αυτοί. Τίποτα, θέλω να σου πω περαστικά, όπου βρεθούμε να τους λεντάμε. Έμαθες γιατί... Μας μια ζωή την πλάτη τους. Έμαθες ότι φτιάξαμε του χρόνου Ολυμπιακός και ομάδα μπάσκετ. Το έμαθα. Εκεί να δεις τα πάθουνε. Το έμαθα. Δεν πειράζει. Πρέπει να κάνουμε και στο χάτι να χορέψουμε για τα χανουμάκια. Άμα δεν βάλει μυαλό ο Τίγρης θα φτιάξουμε και εκεί. Όλοι. Εντάξει, τα κάρε που χάρηκα πάρα πολύ που σε ακούσα. Και εδώ ρε φιλαράκο και εγώ να σε καλά. Και θέλω να δώσω ετήσουμε στο φίλο μου το Μάλλο που με ακούει από Άγιο Νικόλα Κρήτης. Γεια σου τα καρέ. Γεια χαρά. Yeah. Να δώσω και εγώ χαιρετίσματα στον Άγη, στο Γήθιο, στο Λοσάντα. Και σε όλους τους Ολυμπιακούς. Καλησπέρα. Γεια σου ρε τα καρέ. Γεια. Ολυμπιακός Ηλίας, Ηλία με λένε. Έχεις μπερδέψει και την ομάδα σου και το όνομά σου μου φαίνεται. Τι ομάδα έχεις. Ολυμπιακάρα βέβαια. Ποιος φοράει το 10 στο ποδόσφαιρο. Ποιος φοράει το 10. Ναι. Ο Τσόρι. Συνέχισε. Το 17 ποιος θα φοράει στο μπάσκετ. Το 17. Ναι. Δεν θυμάμαι. Θέλω να ρωτήσω για τα διαρκείας. Ναι, πες μου. Τα διαρκείας του ποδοσφαίρου, παιδιά, θα βγουν νομίζω από 1η του Ιούλη. 1η εβδόμου. Ο Μάτζαρης. Καλησπέρα. Το 17. Εμπρός. Ναι, δεν είμαι ο ΑΕΚΤΖΙΣ που έβρισα εγώ. Εγώ είμαι άλλος ΑΕΚΤΖΙΣ. Α, εσύ ξέρεις τον άλλον ΑΕΚΤΖΙ που έβρισε. Ναι. Από πού το ξέρεις. Τι από πού το ξέρω. Φίλο σου. Εσύ από πού το ξέρεις. Άντε γεια. Δεν ξαναπαίρνεις τώρα κι εσύ. Αν δεν είσαι εκείνος που έβρισε, δεν ξαναπαίρνεις κι εσύ τώρα. Εσύ ήσουν, ρε, άστο αυτό. Ίδια ηλίθια φωνή είχατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούς. Ναι, ακούω. Γιάννης από Άγιο Παντελεήμονα, Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Γιάννης από τον Άγιο Παντελεήμονα, Παναθηναϊκός. Ναι. Να σε φωτίσω, Άγιος Παντελεήμονας. Τι. Θα ήθελα να μιλήσουμε σοβαρά. Βέβαια, τι να μιλήσουμε. Ψάχνω και εγώ ένα σοβαρό Παναθηναϊκό να μιλήσω. Υποστηρίζεις ότι, ότι είσαι μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Εσύ τι λες, λέω ψέματα. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, εσύ τι λες. Και στο ράγκμπι τι κάνεις. Άκου τώρα, τι, στο ράγκμπι. Ναι, στο μπέιζμπολ και στο ράγκμπι. Ρε φίλε, πας καλά τώρα. Ρε είσαι σοβαρός, ρε φίλε. Ρε είσαι σοβαρός. Έχεις ένα άθλημα που μόνο εσύ αγωνίζεσαι. Και μου λες είναι δυνατόν Παναθηναϊκός. Άντε γεια, γιατί δεν είσαι σοβαρός και ξεφτιλίζεις Παναθηναϊκός βλάκα. Μου λες εσύ τώρα ότι είμαι η πιο μεγάλη ομάδα και επειδή δεν έχω ράγκμπι. Και το άλλο τι είπε. Και μπέιζμπολ. Είσαι εσύ καλύτερος από μένα. Ξεφτιλίζεις και τους υπόλοιπους Παναθηναϊκούς. Να σε φωτίσει ο Άγιος Παντελεήμονας. Ρε φίλε, σοβαρά έχεις πρόβλημα, ρε φίλε. Πήγαινε μέσα κάτσε και μέχρι το πρωί στην εκκλησία. Στον Εσπερινό. Πω άνθρωπο. Μια και το... Δηλαδή, η ανοησία και η βλακεία σας και η λιθιότητά σας ξεπερνάει τα όρια ενός βλάκα νορμάλ.
Γι' αυτό φτιάξαμε και την ομάδα του μπάσκετ στο γυναικείο. Τα ομαδικά, φιλαράκο μου, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο και βόλεϊ και πόλο μάλλον. Ο Ολυμπιακός από τα τέσσερα αυτά ομαδικά αθλήματα υπερτερεί στα τρία σε πρωταθλήματα τον Παναθηναϊκό. Και στα κύπελα, και στα ντάμπ, και στις νίκες. Παράδειγμα, εσύ που λες ότι είσαι μεγάλη ομάδα, στο πόλο δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν έχεις νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό στο πόλο. Καλησπέρα. Γεια σου Τάκη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Από Γιάννα τηλεφωνώ. Ναι. Γιάννης Παναθηναϊκός. Έλα, γεια σου. Άκουγα σήμερα, πήγαινα για δουλειά και άκουγα Μετρόπολης. Και βγαίνει ένας αυτός που έχει την εφημερίδα Ακρόπολης και λέει το χτυπήσανε μπράβο του Μαρινάκη. Τι λες? Έγινε και έγινε είδηση τίποτα. Δεν άκουσα, δεν καθαρά μιλά πάλι, καθαρά μιλά. Ποια στην Ακρόπολη δείχνει επεισόδια. Στην Ακρόπολη. Ναι, ο διευθυντής, δημοσιογράφος λέει, είναι Ολυμπιακός. Πού στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Ναι. Μέσα στην Ακρόπολη. Η εφημερίδα. Α, δεν ξέρω, ρε φίλε. Εδώ μιλάω για Ολυμπιακό, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλό βράδυ να έχεις. Τι μου λες τώρα. Εγώ νομίζω ότι γίνανε επεισόδια στην Ακρόπολη. Τι μου λες τώρα, με τίποτα τουρίστες. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Βγάλα σταυρά σου και διάβασε. Και πού να ξέρω εγώ τι μου λες τώρα. Καλησπέρα. Και καλό ήταν να μην γίνονται επεισόδια εκεί στους συνδέσμους και στην Αθήνα, στην Ακρόπολη. Εμπρός. Ναι. Εμπρός, έλα φίλε. Καλησπέρα Παγκή. Γεια χαρά. Τι κάνεις, καλά. Καλά είμαι εσύ. Καλά. Ομάδα, περιμένω... μην έχεις άγχος, Ακούω και να σένεις βαριά. Ομάδα. Όχι, μια χαρά. Τι ομάδα είσαι. Θρύλος, τι άλλο. Μπράβο, πες μου. Θα βρεις λίγο, λέγε. Όχι, δεν βρίζω. Εντάξει, λέγε. Τετάρτη, όπως είπες, πάμε για ράγκια το 2-0. Ναι. Και Κυριακή να τους τελειώσουμε. 3-0. Για να τελειώνει το παραμύθι. Γιατί ένα άθλημα τους έχει μείνει. Δεν βλέπω πια να τους μένει. Είναι υπό αναχώρηση ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Είναι ένα άθλημα που τους κρατάει ζωντανούς. Τόσα χρόνια. Με τη διαιτησία. Ναι, έτσι, εννοείται. Αυτά, εντάξει. Γεια σου φιλαράκο μου, χάρηκα. Λοιπόν, επειδή το λέω έτσι με τη διαιτησία, εγώ θα σας πω κάτι. Γιατί είμαι ο πιο αντικειμενικός Ολυμπιακός που υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο αντικειμενικός και πιο δημοκρατικός. Κάποια πρωταθλήματα που πήρε ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Κάποια, δηλαδή αν πήρε 12 σερί πρωταθλήματα, τα 5 ήταν του Ολυμπιακού από τα 12. Θυμάστε εκεί με τον Μπεν. Θυμάστε πολλά τέτοια παιχνίδια και θα σου αποδείξω αυτό, γιατί και πιο πριν που παίρνατε κάποια πρωταθλήματα, σας κέρδιζα στην Ευρώπη. Σας είχα σαρώσει στην Ευρώπη. Και στο Ισραήλ και το 69-49 στο ΆΚΑ για να πάω εγώ στη Ρώμη. Το θυμάστε? Και στη Σαραγώσα και στο Ισραήλ. Και δεν ήταν έτσι τέτοια η διαφορά ομάδος για να παίρνετε τα πρωταθλήματα. Να τα βάζετε κάτω, να έχετε μια, τουλάχιστον εκεί που είστε μόνοι σας τώρα, να λέτε έχει δίκιο. Και να σας πω και ένα άλλο, να σας το αποδείξω. Ο φίλαθλος Παναθηναϊκού, ο πρώην πρόεδρος τέλος πάντων, έλεγε ότι έχω εφεύρει την αλητεία. Τι εννοεί ρε Παναθηναϊκή, τι εννοεί αυτός ο φίλαθλος Παναθηναϊκού, ο πρώην πρόεδρος δηλαδή, όταν έλεγε έχω εφεύρει την αλητεία και τους κερδίζω με όλους τους τρόπους. Έχουν πάρει φωτιά μαγαζιά των διαιτητών. Και σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο ίντερνετ. Καλησπέρα. Έλα, Τάκη. Ναι. Φατμίρ. Φατούρος. Φατμίρ. Φατούρος. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, έλα, Παναθηναϊκέ, λέγε. Εγώ είμαι κανονικός, δεν είμαι από τους άλλους. Εντάξει, εγώ πιστεύω φέτος θα το πάει ο δηλαδή, Ολυμπιακός, συγγνώμη, γιατί είναι και πολύ καλύτερο. Περίμενε. Όταν λες είσαι κανονικός, εννοείς ότι οι άλλοι τι είναι, στυπουδές. Οι άλλοι είναι και λίγο βρώμικοι. Α, μπράβο. Για λέγε. Εγώ πιστεύω θα νικήσει ο Παναθηναϊκός, από Χαλκίδα, είμαι Φατμίρ Σόσο. Θα νικήσει ο Παναθηναϊκός, είπες.
Όχι, Ολυμπιακός. Α, θα νικήσει ο Ολυμπιακός, την Τετάρτη. Ναι, την Τετάρτη. Μετά την Κυριακή, δεν ξέρω, μπορεί και να νικήσει και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι και λίγο κολλάφερος. Α, το έχεις το νου σου αυτό, το έχετε αυτό, ναι, σωστό. Δηλαδή ναι. Θα γίνει 2-0 και μετά θα γίνει 2-1 στο ΣΕΦ. 2-1 και μετά μπορεί να νικήσει ο Παναθηναϊκός, να πάρει με το 62ο πρωτάθλημα στο ΣΕΦΗ. Από ποια πλευρά κοιμάσαι, από τη δεξιά από την αριστερή? Από εκεί που κοιμάσαι. Άντε, γεια! Πάμε το βίντεο. Ακούω το δρόμο και την εύκολη ζωή. Ήρθα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Κέλη 33 είχαν στο κορίδαλο. Είχα ματιά 13, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν. Πες τους φίλους σου. Άντε γαμηθείτε, ρε. Γαμιέστε. Με στη φυλακή που μπήκα βρε, μάγκες μου εκεί τη βρήκα. Κάθαμα. Ούτε μια στιγμή δεν άνοιξες το στόμα σου. Γιατί θες να πεθάνεις? Μίλησε να σωθείς. Αφού εκείνη σε πήρε στο λαιμό της. Το ξέρεις. Δεν μιλάς, ε. Μίλησε. Μίλησε. Προδότη. Είπε τίποτα? Δεν είπε τίποτα το κάθαρμα. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Εντάξει, Μάρ. Αφού για σε κατάγησα, λατρεμπορας να γίνω. Δημήτρης Μελισσανίδης αποφυλακίστηκε στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι με διάταξη του 5ου τακτικού ανακριτή Πειραιά Γιώργου Βλαχόπουλου, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 30 εκατομμύριων δραχμών και την υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε 1η και 15η του μηνός στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕΑΕ κατηγορείται για λαθρεμπόριο πετρελαίου και δασμό διαφυγή 270 εκατομμυρίων δραχμών από κοινού με τον πρώην συνεταίρο του Γιάννη Καρά, ο οποίος καταζητείται από τις ελληνικές αρχές. Το νέος καταζητούμενο επί 2 χρόνια από την Ιντερπόλ. Ο Γιαννάκης λοιπόν, αποκαταζητούμενος και άφραγκος, είχε κάνει πτώχευση στο Sky και το σκάσε, γύρισε ξαφνικά πλούσιος. Τι είχε γίνει? Βούτυξε το στόλο της Ρουμανίας. Επί 10 χρόνια τον κυνηγούσαν οι Ρουμάνοι. Και οι συνεργάτες του Αλαφούζου στη Ρουμανία είναι ακόμα στη φυλακή. Τα κονόμησε άγρια από το Ασπρονίσι, ένα από τα πλοία του Αλαφούζου, που πιάστηκε στα πράσα να κάνει λατρεμπόριο πετρελαίου. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο του δίθεν οικολόγου κυρίου Αλαφούζου, του προστάτη του περιβάλλοντος που φυτεύει κλαδάκια στην Πάρνηθα, που συγκεντρώνει πολίτες για να μαζέψουν τις γόπες από τις παραλίες της Αττικής, που έχει αναλάβει αυτοβούλος τον ρόλο του κίνσορα της οικολογικής συνείδησης των Ελλήνων, ενώ την ίδια ώρα ευθύνεται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της Νότιας Αμερικής. Αντιλάλουνε την
σήμερα καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να πλησιάσει την τράπεζα να ζητήσει 34 ευρώ ή 36, δεν μπορεί η μνημονιακή βαστάζει. Πριν λίγα 24 ώρα να παίρνουν από τις ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες 36 εκατομμύρια. Και επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε ότι δεν το ξέρατε, σας το λέω για να μην μας πείτε κάποτε ότι δεν το ξέρατε, ότι ο κύριος Αλαφούζος με ένα υπερβολικό δανεισμό, με ζημιές, όπου οι ορκωτοί λογιστές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ορκωτοί λογιστές, λένε ή θα βάλει από την τσέπη του ή να κλείσει τις εκδοτικές του δραστηριότητες. Και έρχομαι τώρα στο περιστατικό της απειλής δημοσιογράφου του Αμφόλου που απειλήθηκε η ζωή του. Και ο ίδιος γράφει ότι τον πήραν, έκανε ένα δημοσίευμα κύριε Βορύδη, για λαθρεμπόριο καυσίμο, κυκλώματα κτλ. Και τον επήρε κάποιος που κατά δήλωση του δημοσιογράφου, σύμφωνα με τα γραπτά του δημοσιογράφου, εδήλωσε Δημήτρης Μελισσανίδης στο τηλέφωνο και τον απείλησε για τη ζωή του. A Greek magazine has accused an oil magnate of threatening its staff after it reported on the industry's modus operandi. The latest edition of a monthly magazine called Unfollow featured a piece about Dimitris Melissanidis and an oil company called Aegean Oil. During the conversation, the caller is alleged to have threatened the reporter with legal action and worse, reportedly saying, you will not be able to sleep, you will not be able to go out, I'll be your nightmare. Fear of me will haunt you. They will come to your house and blow you up in your sleep. I looked you up and I will tear you down. Είχαν στο κορίδαλο, είχα μάτια 13, μα παιδί χωρίς μυαλό, μα παιδί χωρίς μυαλό. Την Παρασκευή ή τη Δευτέρα εδώ θα είναι οι αποκαλύψεις, οι αληθινές, όχι στο Sky, στο Θωμαίδη, τα ψεύτικα. Και μια και το θυμήθηκα τώρα αυτό το Θωμαίδη, που έχει καταδικαστεί για συκοφαντία από το δικαστήριο, έχει φάει φυλακή δηλαδή, έχει καταδικαστεί, πώς θα σας το πω. Θα ήθελα να πει κάποτε ο Θωμαίδης πότε θα γίνει αυτό το δικαστήριο. Δεν γίνεται 5 χρόνια να συντηρεί, 4 χρόνια πόσο είναι, 3-4, να συντηρείται μόνο τη λάσπη. Κάποτε οι δικαστές, ο εισαγγελέας, αυτοί, ο πρόεδρος, ποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, να πούνε, έλα να κάνουμε το δικαστήριο, ρε παιδί μου. Εδώ έχουμε το Γεωργία, έχουμε το Φίσα, έχουμε το Κουμέντα. Άντε, δεν να γίνει το δικαστήριο. Δεν σας συμφέρει όμως να γίνει το δικαστήριο. Σας συμφέρει να αιωρείτε αυτό, μέρες ακόμα να υπάρχουν, να υπάρχει αυτή η λάσπη. Δεν σας συμφέρει, γιατί άμα θα γίνει θα θωωθεί ο Μαρινάκης που δεν έχει κάνει τίποτα. Θα θωωθεί και μετά θα πρέπει εσείς ή να κρυφτείτε ή να βάλετε λεφτά στις ομάδες σας. Ενώ Αλαφούζο και Μελισσανίδη. Γι' αυτό αυτό το αφήνετε, να υπάρχει μια λάσπη, να μην βάζετε λεφτά στις ομάδες σας, να μην φτιάχνετε το γήπεδο, να ρίχνετε την ομάδα στη Γάμα Εθνική, να το δέχονται οι οπαδοί σας, να την πάτε στη Γάμα Εθνική, να δέχονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να τους βάζει ο Αλαφούζος να σπρίζουν τα κάγκελα. Δεν υπάρχει αυτό. Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Και από ό,τι μαθαίνουν τα διαρκεία σας, οι 13 είναι 90 ευρώ. Τι λέτε, ρε. Και μας είναι 3,5 εκατοστάρικα. Κανονικά θα έπρεπε και εσείς να τα βάλετε ακριβά, να έχετε έσοδα. Αλλά με ποιους παίκτες θα πάνε να τα πουλήσετε αυτά τα διαρκείας. Και να σας πω και κάτι, ο Μαρινάκης είπε αυτό. 10 εκατομμύρια και άλλα 10 θα βάλει σε λίγες μέρες. Σε κάποιες μέρες θα βάλει άλλα 10. 10 έβαλε και θα βάλει και άλλα 10. Εσείς το μπάτσι του Παναθηναϊκού είναι 4 εκατομμύρια. Και όλες βάζει 10 και θα ξαναβάλει 10. Και θέλει να πάρετε πρωτάθλημα. Ο Αθανασιάδης τι έγινε σήμερα στην Τρίπολη. Εχθές. Πρέπει να φύγουμε όλοι. Καλά, πριν 5 μήνες έλεγε με το τόξο πάμε για πρωτάθλημα. Αυτός και ο Τζαβέλας και ο Αναστασιάδης. Πάει το δούλεμα σύννεφο εκεί πάνω.
Και οι συμμαχίες, τώρα που ανέβηκε και η ΑΕΚ, θα σπάσουνε. Και σας το είπα και την Παρασκευή. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο, να σας δω εκεί. Τις αγκαλιές. Όπως υπήρχαν και αγκαλιές ο Αλαφούζου με τον Ιβάν και είδατε τι έγινε μετά. Το ένα γήπεδο κάηκε στη Λεωφόρο, τα σπάσανε εκεί που είχαν οι παοκτσίδες. Στο ΑΚΑ πάλι τα ίδια. Πάει αυτή η συμμαχία. Είναι θέμα ημερών. Να ξεβρωμίσει ο τόπος από τα ψέματα που λέτε. Την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, αυτό το βίντεο που έβαλα, δεν είναι τόσο πολύ σοβαρό. Το άλλο θα είναι. Και πάλι από ντοκουμέντα και από στοιχεία που τα λένε άλλοι και τα έχουν ξεχάσει κάποιοι από το 96 που βγήκε από τη φυλακή ο Μελισανίδης, τώρα που το θυμήθηκα. Βγήκε από τη φυλακή το 96 ο Μελισανίδης. Είχε φάει φυλακή και μετά 5 χρόνια αναστολή με 20 ευρώ τη μέρα. Και την ίδια μέρα που βγήκε από τη φυλακή, μετά από λίγες μέρες, να το ξέρετε εσείς οι αεξίδες, μας έφερε τον Μπάγκεβιτς. Αυτός ο πρόεδρός σας, που άμα δεν κάτσετε καλά θα σας φέρει τα σκυλιά. Θα φέρει τα σκυλιά, άμα δεν κάτσετε καλά, που μπαίνουν βγαίνετε μέσα στο γήπεδο και τα σπάτε. Αυτή είναι η πρόεδρη σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Τι ώρες που κλείνεις και έξι σήμερα. Ορίστε. Έχω και κάτι πιο ωραίο πιο κάτω. Καλησπέρα. Αυτή η σημαία σας πονάει, βαζελάκια. Αυτό το σήμα του Ολυμπιακού, αυτό εδώ. Ναι. Ποιο ήρεμα, όταν δείχνω τη σημαία. Ποιος, λέγε. Ναι. Ναι. Στο ναι θα μείνουμε. Γεια σου, φίλε Τάκη. Το όνομά σου. Είμαι ΑΕΚ και με λένε Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη ΑΕΚ. Δημήτρη. Δημήτρη, είπα. Δεν πήρα για να βρίσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πες. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα πάει το πρωτάθλημα. Πότε, αγόρι μου. Το πήρε, στη Β' Εθνική το πήρε. Και στην Α. Στην Α, μετά από 15 χρόνια. Γιατί ο Τάκης είπε την Παρασκευή ότι δεν θα το πάρουμε. Εγώ είμαι ο Τάκης. Εγώ είμαι ο Τάκης. Όχι. Εγώ είμαι ο Τάκης. Και είπα ότι δεν θα το πάρετε. Και τώρα σου λέω μετά από 15 και αν. Πόσο είσαι τώρα, πόσο χρόνο είσαι. Εγώ 13. Όταν πας 62 μπορεί να το διεκδικείς. Καλό βράδυ. 13 χρόνο δεν έπαιρνε τηλέφωνο, μακές. Έλα ρε, κρίμα τον παπά σου τώρα, άστο. Τέλος πάντων, μέχρι τα 60 θα είσαι στην ίδια συμφορά που είσαι τώρα. Στα ίδια μαύρα χάλια θα είσαι. Εκτός και διώξετε αυτόν εκεί που σας γελάει και φέρετε κανένα πρόεδρο σωστό. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Μάνος από Πειραιά. Ο Δωμάζος. Ο Δωμάζος. Μάνος. Α, Μανώλης. Ο Μανώλης, ναι. Από Πειραιά, καλησπέρα. Γεια χαρά. Για την εκπομπή μας, Ολυμπιακάρα εννοείται. Ναι, Μανώλη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τον προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Τι θα γίνει τώρα, έχουμε καμιά ιδέα, τίποτα, γιατί δεν... Κοίτα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μάλλον ας το πρόεδρο του Ολυμπιακού, θα πω εγώ τη γνώμη μου σαν Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Το μόνο που με ενδιαφέρει τώρα, εμένα και εσένα, βέβαια πρέπει να έρθει ένας προπονητής, βέβαια δεν πρέπει να είναι μυρωδιάς, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από τον προπονητή, είναι οι 5 παίκτες σε θέσεις κλειδιά, δηλαδή του center for, του extreme, του αριστερού half, του center back, πρέπει να έχουν τη φανέλα στο σπίτι τους, να είναι στην εντεκάδα κάθε Κυριακή και να είναι παιχταράδες. Αυτό με νοιάζει εμένα πρώτα. Ναι, εννοείται αυτό. Γιατί ο προπονητής, φίλε μου, και μεγάλο όνομα να είναι, μπορεί να αποτύχει. Δεν σου εξασφαλίζει τίποτα. Ενώ ο παίκτης είναι διαφορετικό πράγμα.
Δεν είπα να πάρουμε, μην πάρουμε προπονητή να μην είναι καλός. Πρόσεξε, μήπως θα μπέρδεψα λίγο. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα είναι οι πέντε παίχτες που θα έρθουν στο Ολυμπιακό να έχουν τη φανέλα στο σπίτι τους. Να είναι... Όπως την έχουμε εμείς, οι πύλαχνοι και όλα αυτά. Να είναι. Όχι, αγόρι μου. Εννοώ να παίζουν κάθε Κυριακή να είναι παιχταράδες. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Ο Αντελότη πάντως είναι ελεύθερος ακόμα. Ποιος ήταν ο Αντελότη? Ο Κάρλο Αντελότη. Της Ρεάλ, πρώην. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Για τέτοιο, δεν νομίζω αυτός να θέλει να έρθει στο ελληνικό ποδόσφαιρο που έχουν καταντήσει οι άλλοι και το έχουν συκοφαντήσει. Να πιάνεις και αυτή τη μεριά που σου λέω. Ένας προπονητής της αξίας του Αντζελότη δεν μπορεί να έρθει στην Τούμπα και να τρώει πέτρες. Ή στη Λεωφόρο να μπαίνουν μέσα οι μαϊμούδες. Καταλαβες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι άλλοι προπονητές εξίσου καλοί που θέλουν να δουλέψουν. Κατάλαβες εννοώ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πολύ. Ωραία. Το πρώτο που μας νοιάζει είναι οι παίκτες που θα έρθουν να είναι δεκαδάτοι και να είναι παιχταράδες στο σέντρε φω, στο εξωδεξιά, στο εξτρέμ, στο αριστερό χαφ, στο σέντρε μπακ. Εντάξει. Οκ, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια πάλι για την εκπομπή μας. Να είσαι καλά, Πιλάρακο, να είσαι καλά. Καλό. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Με ακούτε? Δεν πας στο διάλογο, λέω, βραδιάτικα. Αδελφές, αυτή την εκπομπή δεν παίρνουνε. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Σπύρο με λένε, από Πειραιά παίρνω. Ολυμπιακάρα είμαι. Γεια σου Σπύρο. Θες να σου πω για το Μελισσανίδη? Θέλω. Λοιπόν, άκου, είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας που έχει βγάλει η Ελλάδα. Είναι αυτός που έκανε τις μεγαλύτερες λαμογές και τα λαθρεμπόρια στις Μαρίνες. Είναι αυτός που έβαλε φωτιά στα γραφεία του στον Άγιο Νικόλα για να μην το πιάσει το ΣΔΟΕ. Είναι αυτός που πήγαν να τον σκοτώσουν, ένας συγχωρεμένος, για να μην πω το όνομά του και έχω και επιπτώσεις, και γλίτωσε. Είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο που έμπαινε στις μπαγκουτιέρες και κράταγε ένα χιλιάρικο στο κέρι και δεν το χάλαγε. Είναι ένας άνθρωπος τυποτένιος που πίσω από αυτό είναι κρύβεται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει τίποτα δικό του. Λοιπόν, Ολυμπιακός, θρύλος και πάντα πρωταθλητής. Ο Μελισσανίδης και ο Αλαφούζος είναι οι μεγαλύτεροι αλητήριοι που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Τάκη μου. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Μην κλείνεις τους βάζελους στο παίζουν γκέι. Να, αυτή είναι η αληθινή. Α, μάλιστα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Είναι αληθινή. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν είμαστε μάγκες του υπολογιστή και οι δίδυσαν που βγαίνουμε και κάνουμε μαγκές στα τηλέφωνα. Λέγε. Φωτεινό παράδειγμα είσαι εσύ. Άσε με ένα. Λέγε. Θες να πεις τίποτα για την ομάδα? Ναι. Για τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα κάνουμε το 3-0. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω αν θα φέρεις την κούπα τη Δευτέρα. Βέβαια. Ωραία, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Να καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Είσαι η Ασπίδα Πρεσιλάσφη που μας ρίχνουν οι βρωμιάριδες. Αυτό, εντάξει. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σου, φιλαράκο μου. Γεια. Λοιπόν, τη Δευτέρα, μια και το είπε ο φίλος, μπορεί να μην είναι τη Δευτέρα, είναι την Παρασκευή, αλλά μπορεί να είναι μάλλον τη Δευτέρα. Εδώ πέρα θα είναι 10 κούπες. Δεν θα φαίνομαι ούτε εγώ, ούτε ο Άκης. 10 θα είναι εδώ, σε αυτό το τραπέζι. 10. Τώρα πώς θα χωρέσουν, θα χωρέσουν. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι.
Έλα, φίλε. Εμπρός. Ρε, αγόρι μου, χαζός είσαι. Καλησπέρα. Η μαλακία πάει σύννεφο. Πρέπει να έχεις βγάλει κάλους. Εμπρός. Ναι. Έλα. Γεια σου, Άγιε, καλησπέρα. Γεια χαρά. Είμαι ο Θανάσης από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Από την αρχή. Παίρνω όλα τα βλαμμένα, τα στερημένα, επανεργήθημα μια εκπομπή που προσπαθούσα να πάρω οι 8 πρώτοι. Ήτανε Παναθηναϊκή. Ναι. Και παίρνουν και κάνανε κάποιοι του Ολυμπιακού, τόσο άντρε είναι, τόσο μάγκε είναι, για να μιλήσουν και μετά. Να βρίσουν. Δείχνουν το πραγματικό του πρόσωπο. Ωραία. Για αυτού πρέπει να γράψω ολόκληρο βιβλίο για τι πουστιέ του και για τι βρωμίε του. Έχω κι εγώ σπίτι. Έχω πολύ. Βέβαια για τον μπάσκετ θέλω να σου πω κάτι. Έλα, λέγε. Βλέπω μια χαλαρότητα στο μπάσκετ επειδή κερδίσαμε και σήμερα οι εφημερίδες μας. Ναι. Είπες κάτι εσύ βέβαια για τον Καρακατσούνη. Δεν ξέρουμε πρόπερσε πώς του δώσανε το πρωτάθλημα με τον Παναγιώτο και τον Καρακατσούνη. Α, τον ξέχασα τον Παναγιώτο. Τον ξέχασα. Τον ξέχασα τον Παναγιώτο. Τρίποντο στο διαμαντίδι ο Παναγιώτου. Να σου θυμίσω. Τον ξέχασα τον Παναγιώτου. Λοιπόν. Βλέπω μία χαλαρότητα τώρα και ειδικά για την Τετάρτη, γιατί αυτή είναι φίδια. Μην νομίζω ότι το άλλο το Πρεζόνι άφησε τα... άφησε το... σκοπάνι. Έλα ρε Τάκη. Μην τσακώνεις με τη γυναίκα τώρα, ξύπνησε το παιδί έμαθα. Μην τσακώνεις. Λοιπόν. Λέγε, λέγε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μην... Ξυπνήσω... για τον Ολυμπιακό ξυπνήσουμε. Ναι, αλίμω. Εδώ ξυπνάμε επειδή έγινε σεισμός. και προχθές πήγαν να μας την κάνουν. Εχθές. Λοιπόν. Εχθές πήγαν να μας την κάνουν στο... αν το παιχνίδι ήταν κοντά, πιο κοντά στον πόντο και τέτοια, έτοιμοι ήταν. Τα δύο αντιαθλητικά φάουλ μιλάμε, γιατί εγώ δεν το είδα στον Τανάτομα, το είδα σήμερα. Ναι. Αλλά τα αντιαθλητικά φάουλ που κάνανε... τρία. Δύο αντιαθλητικά που δεν μας δώσανε, μιλάμε ήταν απίστευτα να βγουν. Απίστευτα, δηλαδή και ήδη θα τα δίνανε. Λοιπόν, φαντάσου τώρα ήταν πιο κοντά, λοιπόν... δύο υδαγό σίγουρα, ναι. Δηλαδή, μιλάμε, ήταν ο ορισμός, ήταν κάτι εξόφθαλμο. Δηλαδή, λοιπόν, αυτοί κινούνται υπογείως. Σου ετοιμάζουν, περίμενε την Τετάρτη να δεις θα γίνει. Και υπολογίζουν να σου κλέψουν ένα μάσο φάλιρο. Ναι, καλά, καλά, καλά. Έχουν γνώση οι φυλακές. Δεν μου αρέσει αυτή η χαλαρότητα που βλέπω τελευταία, αυτή η ησυχία. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πες, μίλα. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν μου λες και με ποιο δικαίωμα ο επικεφαλής της διαιτησίας λέει ότι οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι έχουν προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Τι προσφέρανε, φτιάξανε κανένα γήπεδο, κανένα νοσοκομείο. Έλατε. Δηλαδή τα πηγαίνανε και τα δίνανε στους ξένους του Παναθηναϊκού και τα βγάζανε έξω τα λεφτά. Και δίνανε 10 δις για την αγάπη τους. Ναι, μπράβο. Δίνανε 10 δις σε δραχμές το χρόνο για την αγάπη τους, έτσι. Ναι, ναι. Οι ζουμπάδες. Ναι. Λοιπόν, έχουν προσφέρει. Λοιπόν, ναι. Τι κλαίγαν όμως. Ενώ ο Κόκαλης, ο Μαριντάκης. Όμως οι συνταξιούχοι κλαίγανε με την υπερκοστολόγηση των φαρμάκων. Αυτοί κλαίγανε. Σωστό. Λοιπόν, κατάλαβες. Ενώ ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης, ο Αγγελόπουλος δεν έχουν προσφέρει. Αυτοί είχαν και μηδενικά συμβόλαια. Ο Κόκαλης ποτέ και ο Μαρινάκης και ο Αγγελόπουλος. 50 εκατομμύρια έχει δώσει στην εφορία ο Αγγελόπουλος και ένα τόσο ο Μαρινάκης. Από συμβόλαια παιχτών. Έλατε. Γιατί ο μόνος που έδωσε στους μοπλήκτους τα 12 εκατομμύρια οι Αγγελόπουλοι που δώσανε στην Ηλία. Το ίδιο έκανε και ο Μαρινάκης. 12 εκατομμύρια, κας. Το ίδιο και ο Μαρινάκης στην Κεφαλονιά. Αυτοί οι μόνοι που δώσανε λεφτά.
Λοιπόν, και λέει ο αρχιδιαιτητής, λέει λοιπόν ο αρχιδιαιτητής ότι... Ναι, μπράβο. Και λέει λοιπόν ο αρχιδιαιτητής, λέει ότι επιτρέπεται να είναι στην να παρευρίσκεται γιατί έχει προσφέρει πολλά στον ελληνικό αθλητισμό. Ναι, ναι. Πολλά. Μια και ήταν τόσα πολλά, έχουν ξεχάσει όμως οι Παναθηναϊκοί που τον παρακαλάγανε, Παύλο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Ποτέ δεν την πήρε. Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά να βάλει. Ενώ με 5 εκατομμύρια ήταν μια χαρά. 5% τα γενώσιμα. Ναι, έλατε. Α, πάσα φάρμακα. Και απειλούσε το κράτος με απεργίες. Ναι. Με τα γενώσιμα. Να και τα γενώσιμα. Κατάλαβες. Γιατί θέλει να βάλει 50 εκατομμύρια στην πλάτη των συνταξιούχων. Τώρα το ντεπόν έχει 50 λεπτά το κουτάκι, δεν έχει 15 ευρώ. Λοιπόν, Τάκη μου, να είσαι καλά. Και εσύ. Και μην εκνευρίζεσαι με αυτούς. Βλέπω τελευταία έχεις χαλαρώσει. Λοιπόν, μην ευριάζεις, μην τιμώνεις, άσους να λένε ό,τι θέλουν. Φέρε τις κούπες εσύ τώρα όλες εκεί μπροστά την εβδομάδα. Αυτό είναι που με έχει χαλαρώσει. Οι κούπες. Λοιπόν, χαλάρωσε. Λοιπόν. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα τώρα, τα δίνει ο φίλος μου, ο φιλαράκος μου, ο Γιάννης, στον Άρη, που παίζει handball στον Ολυμπιακό Κερατσινίου, στο Κερατσίνι. Γεια σου ρε Άρη, καλός είναι Γιάννη, καλός είναι. Φανατικός. Και φανατικός Ολυμπιακός. Έλα να διαβάσω και ένα μήνυμα. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία. Από όλους τους παιχταράς που φέρει ο Ολυμπιακός, εμένα μου άρεσε ο Εστάι. Και να πάρεις τη φανέλα, την είχε δώσει. Μπράβο. Γεια σου, Κώστα. Όταν έδειχνε τα 5 δάχτυλα ο Αθανασιάδης, τι εννοούσε? Ότι θα βγουνε πέμπτη. Πολύ σωστό. Και ένα ανέκδοτο λέει εδώ ένας φίλος. Πάει ένας βάζελος σε ένα βίντεο κλαμπ, ναι, και θέλει και του λέει του μαγαζάτορα να του δώσει μια κασέτα που να λέει πώς θα πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Και του λέει ο μαγαζάτορας, θα πας αριστερά, ευθεία, στα έργα της επιστημονικής φαντασίας. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, της μανούλας σου. Πόση ώρα έχουμε? 1:00. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ταχύ. Ναι. Από Αρτάκη σε παίρνω, είμαι 65 χρονών, Ολυμπιακάρα. Ναι. Σε πήρα για ένα θέμα, ρε Ταχύ, για τον προπονητή. Ναι. Πες. Ναι, επειδή άκουγα που μίλαγες εσύ καθυστέρησα λίγο. Ο Μίτσελ, πέρυσι που ο Μαρνάκης το καλοκαίρι ήθελε να το κρατήσει, είχα γράψει ένα μήνυμα στο Red Planet και του έλεγα ότι μην κρατάς το Μίτσελ, διότι τα Χριστούγεννα θα ψάχνεις για προπονητή. Και του είχα προτείνει μάλιστα να κρατήσει το βοηθό του τον Βίκτορ, ο οποίος τον εβλέπαμε να κάνει αυτός τις συνθέσεις, να του λέει πώς να παίξει, ό,τι αλλαγές χρειάζονται μέσα στο παιχνίδι, να τα λέει αυτός. Για μένα αυτός ο Βίκτορ, πώς τον λέγανε ακριβώς, δεν θυμάμαι το επώνυμο, είναι μεγάλο ταλέντο και προπονηταράς και ίσως θα ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό μας να έκανε μια προσπάθεια ο πρόεδρος να τον εφέρει.
Ναι. Εγώ δεν λέω για βοηθό, εγώ λέω για πρώτο. Αλλά ο πρώτο ξέρει καλύτερα από μένα αν θα το βάλει βοηθό ή αν θα το βάλει πρώτο προπονητή. Τα ξέχασε, Ζετάκι, μέσα στη Μάντσεστερ. 2-0 σκόρ, είχαμε προκριθεί σίγουρα. Και του λέγει ο Βιτόρ, παίξε με δύο επιθετικού για να καθίσουμε την άμυνα τη Μάντσεστερ πίσω να μα πιέσουν. Και τσακωθήκανε, αυτό έπαιξε με έναν επιθετικό, μα τριμώξανε και φάγαμε τρία γκολ και αποκλειστήκαμε από αυτό τον άχρηστο, τον άσχετο, τον Μίτσελ. Αν μπορείς να έχεις καμιά επαφή, κάνε μια πρόταση, κάνε μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Μήπως μπορεί να φέρει αυτό το Βιτόρ, κατάλαβες ποιος. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, τα κάνεις συγχαρητήρια για όλα. Να είσαι καλά. Είσαι πρώτος, σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω. Καλές επιτυχίες. Γεια χαρά, γεια χαρά. Κοίτα, φίλε, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει ανθρώπους δίπλα του που το συμβουλεύουν. Εμείς είμαστε οπαδοί. Και το μόνο που κάνουμε εμείς οι οπαδοί του Ολυμπιακού που αγαπάμε την ομάδα μας είναι να είναι το Καραϊσκάκι γεμάτο κάθε Κυριακή. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου, Τάκη. Γεια χαρά. Παναθηναϊκός. Ναι. Λίγα πράγματα. Εγώ με μπάσκετ δεν ασχολούμαι. Ναι. Για το ποδόσφαιρο λίγα πράγματα που πήραμε τώρα για τον Εσχέν, τι έχεις να πεις? Εμένα δεν μ' αρέσει αυτός ο παίκτης. Για την Ελλάδα δεν είναι καλός? Σαντρέα, άκου φιλαράκο. Αυτό το παίκτη στον Ολυμπιακό το με είχαν προτείνει πριν 3 χρόνια και δεν τον θέλαμε. Έχει προβλήματα, δεν θα παίξει τον Παναθηναϊκό, τσάμπα τα λεφτά που του δίνεται. Ναι, όμως για το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι χαμηλό επίπεδο, μια χαρά εγώ είναι, πιστεύω. Ακού, αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του να του δώσει το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει. Καταλαβες. Ενώ από τον Ολυμπιακό ποιοι μπορούν να δώσουν πρωτάθλημα? Από αυτούς που είναι? Ναι. Αυτοί που του το δώσανε. Όπως ποιοι συγκεκριμένα? Όπως ο Τσόρι, παράδειγμα. Ο Τσόρι, ναι. Ο Μανιάτης. Ο Μανιάτης. Ο Σιώβας. Και ο Σιώβας. Δεν σ' αρέσουν. Τι να μ' αρέσει, ο Σιώβας. Εντάξει, εγώ. Καλό βράδυ να έχεις. Για παίχτη μιλάμε, φίλε, δεν είπα να τον παντρευτείς. Εσύ πήρες αυτό το παίχτη και όλοι οι άλλοι Έλληνες δεν κάνουν μία. Και περίμενε τους παίχτες που θα πάρει ο Ολυμπιακός στους ξένους, θα τους διαβάσεις και θα δεις. Λέει ένα άλλο μήνυμα, όχι τον Μπερμπάτοφ, στα 34 θα φέρουμε νέους παίχτες. Εντάξει, φίλε. Οι εφημερίδες γράφουν πολλά ονόματα, μην βιάζεστε. Τάκη, τους περάσαμε σουβλάκι στο σεφ. Βλέπω σκούπα και θα είναι και ηλεκτρική. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου, Τάκη. Γεια χαρά. Όσο είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θέλω να πω δύο πράγματα σοβαρά για την ομάδα μου, ναι, για την κατάσταση στο μπάσκετ. Μπράβο. Το ποδόσφαιρο δεν θες να το πούμε τίποτα? Το ποδόσφαιρο που λες και θέλετε, πες κανένα φράγκο, προκοπή δεν υπάρχει. Μπράβο. Παράκατο. Πάμε στο μπάσκετ. Έχω να πω πώς. Ναι. Παρόλο που έγινε το 1-0, ναι, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα γίνει 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Πάλι. Πιστεύω έτσι κουτσά, στραβά στο ΆΚΑ, κάποιο παιχνίδι μη με κανένα τρίποντο, κάπως έτσι, κάπως θα το πάει πάνω, λόγω φανέλας, λόγω... Κάτσε, πριν 10 μέρες στο ΣΕΦ, στο ΆΚΑ, παίξαμε μαζί και χάσατε. Ναι, χάσαμε, ναι. Πώς θα νίκησε τώρα? Δεν μπορεί και με κανένα σφύριγμα παραπάνω. Περίμενε. Που στο ΣΕΦ, στο ΆΚΑ, έπαιζε και ο παπάς. Τώρα δεν παίζει, παράδειγμα. Έχεις και μια έλλειψη που εγώ την αναγνωρίζω. Δεν έχει το ομάδα, φίλε. Δεν έχει το ομάδα και μην ελπίζεις μόνο στα σφυρίγματα. Τα σφυρίγματα βοηθάνε τους παίχτες σε μια κρίσιμη στιγμή. Δεν γίνεται να ξεφτιλίζονται όπως ο Καρακατσούλης. Δεν γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά μην τα αποκλείεις όλα, μωρέ. Είναι φανέλα, είναι. Δεν είναι έτσι. Εννοείται πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός είναι πιο συμπαγής ομάδα, μεγαλύτερη οργάνωση, όπως είδαμε και στο Final Four, που είχε πει και σε οποιαδήποτε άλλη έδρα να παίζει ο Ολυμπιακός θα παίρνει το ευρωπαϊκό. Αλλά σου λέω, προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός με 3-1 στις νίκες. Πιστεύω κάποια νίκη θα την κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός. Λέω, ο Παναθηναϊκός, ναι. Δηλαδή θα την κάνει στο ΆΚΑ, εντάξει, στο ΣΕΦ δεν υπάρχει πώς θα την κάνει, αλλά στο ΆΚΑ πώς θα την κάνει, ρε φίλε μου? Με αυτό το μαυροκεφαλίδι, αυτός είναι άσχετος από μπάσκετ. Εντάξει,
δεν είναι μόνο, είναι ο Διαμαντίδης, είναι ο Φώτης. Πόσο ρε φίλε, ο Φώτης θα παίξει 38 λεπτά το παιδί εχθές, πόσο να παίξει. Πάει και αφού τελείωσε. Τι να κάνουμε, μόνο αυτούς έχουμε. Ναι, βέβαια, γι' αυτό και αναχωρεί ο άλλος. Δεν βάζει άλλα λεφτά, αναχωρεί. Αυτός είναι η ντροπή όχι μόνο των Παναθηναϊκών, αλλά όλων των Ελλήνων. Είναι ντροπή του, πρέπει να μαζευτούμε όλοι οι φίλαθλοι και να τον διώξουμε. Το ίδιο είναι και ο Αλαφούζος. Και αυτός ντροπή είναι, γιατί πετάει λάσπη. Και αυτός, και αυτός είναι, και πρέπει όλοι να πάρουμε παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Έγινε, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκο, να είσαι καλά. Είδατε καμιά φορά που ξεχωρίζουν κάποιοι Παναθηναϊκοί από αυτούς τους με τις μάσκες και τα κράνη που μπαίνουν μέσα στη λεωφόρο, τους μάγκες. Μάγκας είσαι άμα δεν φοράς το κράνος και τη μάσκα και πας και τον βρίσκεις τέτα τέτ. Όχι να τα φοράς και 50-70% με έναν, δύο εκεί πέρα. Αυτά είναι μαγιά και κόλλο φιλνιστρίνη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα Τάκη. Εμπρός. Τηλεφωνώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ναι, ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Ορίστε. ΠΑΟΚΤΖΙΣ είσαι, τι είσαι, Ολυμπιακός είσαι. Ομάδα, τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι. Είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, έλα, λέγε. Ήμουνα 15 χρόνια Ολυμπιακός. Πόσο χρόνο είσαι τώρα. 19. Και 4 χρόνο μιλάς. Άντε, γεια. Ρε τι γεπαθά. Ρε έχετε τρελαθεί ρε. Και στις ΣΕΡΕΣ. Στα ΣΕΡΕΣ μάλλον. Στα ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα. Έλα φίλε, λέγε. Ναι, για πες. Άντε, γεια! Αυτό θα σου πω. Εμπρός. Έλα. Καλό βράδυ. Γεια σας, χέρι μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Το έλα στη θεία σου. Είδατε, εγώ μανάδες δεν βρίζω. Εμπρός. Έλα ρε. Της θεία σου ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. 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 Καλησπέρα. Ναι, σ' ακούω. Από το Γύφιο. Από. Από το Γύφιο. Ωραία. Το όνομά σου. Μπάμπης. Μπάμπης. Ομάδα. Ολυμπιακάρα. Ωραία, Μπάμπη. Λέγε. Έχεις φιλιά από τον Άγη και από τον Λοσάντα. Να φέρουμε τον Άγη κάτω στο Γύφιο γιατί έκανε παράπονα ότι δεν τον φέρνεις. Θα τον φέρω. Όχι, το προσκαλώ εγώ. Ωραία. Και κανονίσαμε τον Άγιο, εσύ με τον Λοστάτα θα κάνετε μπάνιο και θα σας παίζουμε στοίχημα που είσαι από την πρώτη στην πιστή. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Λοιπόν, σας περιμένουμε με πολλά φιλιά. Να είσαι καλά, Μπαμπή. Γεια. Γεια χαρά. Γεια σου, Λοστάτα, γίγαντα. Νικόλα, καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα Παγί. Τι. Καλησπέρα. Ναι, για χαρά, λέγε. Με ακούτε. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Καλό βράδυ. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα Τάκη. Ναι. Είμαι ο Αργύρης από Πατήσια. Ο Αγισίλαος από τα Πατήσια. Αργύρης. Αγισίλαος, ναι, ναι, κοιτάξτε. Αργύρης.
Τι? Αργύρης, όχι Αγισίλα. Τ' άκουσα τα Αγισίλα. Τι λέει ρε. Αργύρης, άκουσα. Αργύρης, τι. Είπα Αργύρης. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός. Ωραία. Αναγνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Στο μπάσκετ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Στο βόλεϊ έχει καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Όχι βέβαια, όχι. Όχι. Όχι, όχι. Πώς τι βγήκες εσύ στο μπάσκετ, στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός το πήρε. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Εγώ έχω καλύτερη ομάδα από σένα, στο βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ είναι, ναι, καλύτερη ομάδα. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο πόλο, ποιος είναι καλύτερος. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός, βέβαια, τα σηκώνει κατά ρυπάς. Μπράβο. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, εντάξει, πιστεύω τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πολύ. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός, η ιστορία έχει δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα, πιστεύω. Βάσει πρωταθλημάτων θες να πεις. Βάσει πρωταθλημάτων, ναι, όπως και στο πόλο τα έχετε πάρει όλα, στο ποδόσφαιρο τα έχετε σηκώσει όλα. Ωραία. Μάλιστα. Διαφωνείς αυτό? Ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλά πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό, δεν διαφωνώ. Αλλά τα τελευταία 12 πρωταθλήματα που πήρε ο Παναθηναϊκός, τα 4 ήταν του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Τα τελευταία 12 πρωταθλήματα που πήρε ο Παναθηναϊκός, τα 4 από τα 12 ήταν του Ολυμπιακού. Όταν λες ήταν του Ολυμπιακού. Είχαμε καλύτερη ομάδα και αδικηθήκαμε. Αδικηθήκατε. Εννοείς διαιτητικά λάθη. Ναι, αγόρι μου, πού αλλού. Μάλιστα. Okay, εντάξει, εγώ θα ήθελα να δώσω χαιρετίσματα στον Θάνο από Χαλάνδρη και στον Θανάση από Χαλάνδρη. Να σε καλά. Και απλώς ήθελα να σου πω ότι, δεν ξέρω, κάποιοι φίλοι μου λένε πράγματα για τον Ατζαγκούν και σένα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Κάτι λένε για μένα, τι? Λένε για σένα και τον Ατζαγκούν ακούγονται πολλά πράγματα. Και η θεία σου είναι με τον Ντάστον, συνέχεια. Και εσένα, η θεία σου είναι με τον Ντάστον. Και εσύ προσωπικά είσαι με εμένα κάθε βράδυ. Στα 4 σε έχω. Καλησπέρα. Όποιος σας δικάει, γαβροσί, ναι ρε. Πάμε παρακάτω. Εμπρός. Ότι γιώρι. Αμέα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα Τάκη. Ο ίδιος είσαι. Καλό βράδυ. Δεν θα πάρεις ποτέ τηλέφωνο. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι. Γεια σου Ταγί. Γεια χαρά. Τι λέει. Ταγί. Το τι λέει, τι είναι το τι λέει. Τι κάνεις θα πεις, τι κάνεις. Ό,τι θέλω, θα μου λες κανένα, εντάξει. Τι. Τι λέει, ακούστε έκφραση, τι λέει, ποιος τι λέει ρε, τι κάνεις λένε, τι λέει, εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Νίκος λέγομαι. Ναι Νίκο. Τι κρατάς στο χέρι μου. Τι. Τι κρατάς στο χέρι μου. Το καβλί μου, άντε γεια. Πάμε σε ένα διάλειμμα, δεν μπορώ άλλο. Έκανα πολύ υπομονή σήμερα.
Εμπρός. Γεια σου Ταγί, καλησπέρα. Γεια χαρά. Αντώνης από Κορυδαλό, Ολυμπιακός. Ναι. Συγχαρητήρια για όλα τα πρωταθλήματα, σε όλα τα αθλήματα και φέτος. Ναι. Και το χρόνο εύχομαι τα ίδια. Ωραία. Θέλω να σου πω ρε Ταγί κάτι. Λοιπόν, αυτοί εκεί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τι κόμπλεξ έχουν να μας εδώ κάτω. Με τον Ολυμπιακό έχουν. Και με τον Ολυμπιακό και με γενικά με την Αθήνα, τον Πειραιά, είχαμε πάει στο Σοφικό Παρενθείας. Ναι. Να σηκώσουμε δύο κούπες με τους φίλους μου, νικήσαμε μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη 2-1 και εκεί. Τι ομάδα ήταν αυτή? Κάτι από μια σχολή στην Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Κάτι παπάδες, ξέρω εγώ παπάδες, συγγνώμη, ναι, ναι, ήταν. Ναι, ναι. Λοιπόν, τους νικήσαμε 2-1. Ναι. Σηκώσαμε δύο κούπες. Ναι. Και επειδή λέγαμε, ξέρω εγώ, διάφορα συνθήματα πάνω στην Κάβλο, ξέρεις. Πάνω στη χαρά μας και τέτοια. Ναι. Και πανηγυρίζαμε σαν Ολυμπιακοί όπως πάντα κλασικά κούπες. Αυτοί βρίζανε και από εδώ και από εκεί και τέτοια. Μανάδες και τέτοια. Επειδή ήσασταν από τον Πειραιά, από την Αθήνα. Μάλλον από αυτό ρε, τι να σου πω. Έχουνε κόμπλεξ. Με ποιο κόμπλεξ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο Ορφανό, τον Νίκο τον Μπαγκαντάκη, τον Γιάννη τον Γεωργίου, τον Νίκο τον Κούβαρη, όλη την ομάδα μου και τον Σπύρο τον Ιάννη που ήταν τόσο καλή. Και επίσης να πω και σε κάποιες κοπέλες ακόμα χαιρετίσματα που τα πάμε μαζί γήπεδο, την Τζο, την Καψούρη και την Ψυχή και την Ειρήνη. Να είναι καλά όλοι. Ωραία φίλε μου. Να είσαι καλά, Τάκη, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Μα τους νικάτε κι εσείς με τις σχολές, μωρέ. Αφήστε να νικήσουν καμιά σχολή τουλάχιστον. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα Τάκη. Ναι. Τηλεφωνώ από τα Γιάννενα. Ναι. Μπορώ να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, η ΑΕΚ έγινε από τη Β' Εθνική να σας χαμίσει. Προς το παρόν, η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει 21 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα Α' Εθνικής. Αυτό που είπε, σας το κάνει ο Ολυμπιακός χρόνια, σας έχει κάνει και έχετε πέσει και κάτω. Μια μαύρη μέρα για την ΑΕΚ, πέσατε κάτω, σαν τις κότες. Όπου σας έχει βρει ο Ολυμπιακός, εντός και εκτός, έχετε φάει καλά. Δηλαδή εντός και εκτός, εννοώ και εντός και εκτός. Κατάλαβες. Καλησπέρα. Γεια σου Τάκη, τι κάνεις? Ο Ολυμπιακός από Πειραιά, Βασίλη λέγομαι. Γεια σου Βασίλη. Πήρα, σε έχω πάρει πολλές φορές, ευτυχώς επέτυχα. Για καλή μου τύχη. Ένα θέλω να πω,
Έτσι, να τα πονά τα βαζελάκια. Τι. Να τα πονά τα βαζελάκια. Μάλιστα. Και έχουμε και σύνθημα να πούμε. Λα 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 λα. Αυτό θα γίνει. Γεια χαρά, φίλε μου. Ο Ολυμπιακός τους έχει ξεσκίσει. Στα τελευταία 5 χρόνια του Μαρινάκη, από τότε που ανέλαβε ο Μαρινάκης, έχει πάρει 5 πρωταθλήματα. Ο Ερασιτέχνης, με τη βοήθεια του Μαρινάκη, τη βοήθεια του Ολυμπιακού, με πρόεδρο τον Μιχάλη τον Κουντούρη, τους έχει ένα 33-0. Δεν υπάρχει αυτό, 33-0, 33 κύπελα, όχι νίκες. 33 κύπελα Ολυμπιακό στην πενταετία αυτή και εσείς 0. Και συνεχίζουμε. Φτιάξαμε και ομάδα μπάσκετ στο γυναικών. Εκεί να δείτε τι θα πάθετε. Καλησπέρα. Γεια Στάκη. Γεια χαρά. Σεβαστιανός από Νέα Μάκρη, Ολυμπιακάρα. Καλαματιανός. Από Νέα Μάκρη. Καλαματιανός από Νέα Μάκρη. Όχι, Σεβαστιανός από Νέα Μάκρη. Α, Σεβαστιανός. Ναι. Στάκη. Είμαι πιο γάβρος και από σένα, μπορώ να πω. Εγώ δεν έχω πει ότι είμαι πιο Ολυμπιακός. Τσακώνομαι εδώ με τα παιδιά στη Νέα Μάκρη, ναι, ναι. Τους κράζω. Μπράβο. Ειδικά τώρα με το Βάζελο. Έχω να πω ότι είμαστε η πιο τίμια ομάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Σωστά. Έχουμε οικογενειάρχη πρόεδρο. Σωστό. Τίμιο, που βάζει λεφτά στην Ελλάδα. Ναι. Κανένας πρόεδρος, όχι μόνο στην Ελλάδα εννοείται, αλλά λίγοι είναι στην Ευρώπη και αυτοί που είναι στην Ευρώπη είναι με άλλους, ενώ ο Μαρινάκης είναι μόνος του. Σωστό. Να μου κόβει μέρες, να του δίνει χρόνια. Σωστό. Εύχομαι... Όχι σε σένα, ναι. Πιστεύω ότι θα κερδίσει, δεν ξέρω γιατί φοβάμαι τη διαιτησία εκεί, αλλά πρωτάθλημα δεν παίρνουν τα βαζέλια φέτος. Με τίποτα. Το παραμύθι τέλειωσε. Ναι. Αλλά λίγο στο ποδόσφαιρο πρέπει να κάνουμε 2-3 μεταγραφές. Θα μόνο πέντε και λίγο παραπέρα στην Ευρώπη. Πέντε παιχταράδες θα φέρει ο Ολυμπιακός. Ορίστε. Πέντε παιχταράδες θα φέρει ο Ολυμπιακός. Μακάρι, Τάκη, αυτά τα λέω και εγώ. Ναι, αγόρι μου, ναι. Πες τα, σώστο μου. Και εγώ χαίρομαι που είσαι τόσο Ολυμπιακός και να ξέρεις ότι όλοι οι Ολυμπιακοί το ίδιο είμαστε. Δεν υπάρχει ούτε εγώ είμαι πιο πολύ από σένα, ούτε εσύ να είσαι πιο πολύ από άλλον. Όλοι το ίδιο είμαστε. Όχι, συμφωνώ, αλλά αυτά που λέω εγώ με εκφράζουν, μου λένε. Ναι, αγόρι μου, και εμένα. Έτσι πως τα είπες, με εκφράζουν πιο πολύ και από αυτά που λέω εγώ για μένα, για την ομάδα μου. Να είσαι καλά, να σε. Γεια σου, φίλε μου. Χάρηκα. Κι εγώ φιλαράκο. Γεια. Τελείωσε η εκπομπή, παιδιά. Την Παρασκευή θα είμαι εδώ με το κουμπαράκι μου. Την Παρασκευή θα έχει κι άλλο βίντεο με τις βρωμιές του... Τις βρωμιές αυτές που έχουν κάνει οι πρόεδροι των ομάδων, ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Τις αληθινές βρωμιές. Όχι, μου είπε, του είπα, θα μου πει και 5 χρόνια δικαστήριο δεν γίνεται. Λοιπόν, την Παρασκευή πάλι εδώ. Καλό βράδυ. We'll be right back.